Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, Χριστός Ανέστη. Καλωσορίσατε εδώ σε ένα ολοζώντανο ευζήν, έτσι όπως το υποσχεθήκαμε. Βρισκόμαστε στα απόλυτα μεθεόρτια, δεύτερη μέρα του Πάσχα, 13η του φετινού Απρίλη, του Απρίλη του 2015. Και όπως προμηνύσαμε, εδώ στις γνωστές μας τηλεοπτικές επάλξεις και σήμερα ολοζώντανε. Για να ξεπεράσουμε αυτούς και αν θέλετε να αποτοξινωθούμε σε ό,τι τέλος πάντων καταναλώσαμε τις μέρες που πέρασαν, απόλυτα εορταστικές, και θα τα πούμε βεβαίως, θα βρούμε πολλές ευκαιρίες σήμερα μαζί με τους προσκεκλημένους, μάλλον παρά την κρίση, παρά τέλος πάντων τα όποια όσα προβλήματα, υπερκαταναλωτικές. Έχω και στοιχεία. Σήμερα βέβαια η εκπομπή μας, ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα, θα αποδειχθεί με το ρεπορτάζ προκειμένου, το οποίο ήταν πλουσιότατο, θα αποδειχθεί ο λίγο φτωχή, γιατί οι περισσότεροι από τους συναδέλφους βρίσκονται σε άδεια, και θα έχουμε όμως προσκεκλημένους με τους οποίους θα ανοίξουμε κουβέντες της ψυχής, έτσι όλο ζώντανα, θα πούμε πράγματα, θα τραγουδήσουμε παρεούλα, και βεβαίως θα ευχηθούμε με την καρδιά μας ό,τι καλύτερο. Αναστάσιμο πρωτίστως, γιατί εκεί εστιάζουν οι απόλυτες ελπίδες. Ότι όπως και να έρθουν τα δύσκολα πράγματα, όσο ακραία φαινόμενα και αν προκύψουν, όποια τεράστια και δραματική κρίση και αν βιώσουμε, στο τέλος το καταληκτικό μήνυμα είναι αναστάσιμο. Για μια φορά ακόμη, ευχές προς όλους ανεξαιρέτως για ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά. Θα παρουσιάσω άμεσα, παρότι είχα έτσι μια διάθεση, να πω μερικά πράγματα, παράπονα, για τα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή, πήγαμε από τη μία άκρη στην άλλη. Μόλις την προηγούμενη Τετάρτη, δηλαδή τη Μεγάλη Τετάρτη, μόλις, τέτοια ώρα, μέτρησα θερμοκρασία στον περιβάλλοντα χώρο 9 βαθμούς. Και τώρα μετρήσαμε και έχουμε 24 βαθμούς. Δηλαδή είπαμε να βιώνουμε τις ακρότητες, αλλά όχι και σε τέτοιο επίπεδο, γιατί ξέρετε, δεν είμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες, δεν είμαστε και τόσο προσαρμοστικοί, οπότε εμφανίζονται ευνηδία προβλήματα. Και σε αυτόν τον τομέα εύχομαι το καλύτερο για όλους και να μην προκύψουν χείριστοι ευνηδιασμοί. Λοιπόν, παρουσιάζω τον πρώτο προσκεκλημένο μου, γιατί σήμερα η παρέα θα συμπεριλαμβάνει έτσι πολλούς, κυρίως από τον καλλιτεχνικό χώρο, γιατί θέλουμε να τραγουδήσουμε, αδερφέ, έτσι λίγο να το ξεσκάσουμε το πράγμα και να το πάμε και κόντρα λίγο, να το βάλουμε απέναντι. Βέβαια, το τραγούδι που έπεσε αυτήν την Ανάσταση, αυτήν την λαμπρή στην πατρίδα μας, νομίζω ότι είχαμε χρόνια να το ακούσουμε. Παίζουν τα βιολιά και τα γενικώς τα κλαπατσίμπανα από το πρωί μέχρι το βράδυ, αμέσως μετά την Ανάσταση, και ακόμη καλά κρατούν. Αυτό βέβαια που έγινε χθες, πρώτη μέρα της λαμπρής, κυριακάτικα, στο Πανελλήνιο, κυρίως επειδή βοήθησε ο καιρός, ειλικρινά, με βάση πάντα το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες, είχαμε χρόνια να το ζήσουμε. Λοιπόν, στην εκπομπή μας, πρώτος έτσι, μεταπασχαλινός προσκεκλημένος, είναι ένας φέρελπης δημιουργός, ένας νεαρός με την κιθάρα του, τον οποίο παρουσιάσαμε κάποια στιγμούλα μέσα από την εκπομπή μας. Τον καλέσαμε και σήμερα τον Γιάννη τον Τουτουντζή. Περί αυτού πρόκειται. Καλώς όρισες, αγαπητέ Γιάννη. Καλώς πέρασες και χρόνια πολλά και από μένα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Τώρα είναι η σειρά μας. Πρέπει να αναστηθούμε κι εμείς, έτσι. Ναι, σιγά-σιγά. Πρέπει να πατήσουμε λίγο καλά στα πόδια μας και ούτως ή άλλως Έλληνες είμαστε, δεν καταλαβαίνουμε και πολλά. Αλλά εντάξει, ένα παραπάνω τώρα. Ναι. Να σταθούμε πιο δυνατοί. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Τουτουτζής έχει πάρει την κιθάρα του μαζί. Έχει και κάτι φρέσκα τραγούδια, γιατί πρόκειται περί συνθέτη τραγουδιστή. Ένας ελκυστικός τραγουδοποιός, ο οποίος μου έκανε την τιμή σήμερα. Ήρθε αμέσως με την πρόσκληση. Και θα πούμε τραγουδάκια εδώ. Της ψυχής μας, της καρδιάς μας, της παρέας μας τέλος πάντων. Πολλά και διάφορα. Από τα λεγόμενα νεοελληνικά ροκ μέχρι εκεί όπου τέλος πάντων έχουμε περισσότερες ευαισθησίες, γιατί αγαπάμε την λεγόμενη λαϊκή μουσική. Είσαι έτοιμος, έτσι, για πάσα ενέργεια. Όποτε θέλετε. Ωραία.
Λοιπόν, εσύ πάρε την κιθάρα να την έχεις στα χέρια σου, γιατί χωρίς το όπλο δεν γίνεται τίποτε. Και να θυμηθούμε μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με τις ώρες που περάσαμε. Να πούμε για μια φορά ακόμη ότι η Ελλάδα έζησε αυτή τη λαμπρή σε όλο της το μεγαλείο και υπήρξαν άνθρωποι και άνθρωποι, ενώ κάθε βαλαντίου, κάθε επίπεδου, κυρίως οικονομικού, γιατί εκεί ανάγεται το πρόβλημα στη Νέα Ελλάδα, που συνέπραξαν, κυριολεκτικά συνυπήρξαν σε ομάδες όπου αυτού του τύπου οι διαφορές ήταν απειροελάχιστες και πολύ δυσδιάκριτες. Οι Έλληνες μετά από πολύ καιρό θύμιζαν τις ελληνικές παρέες και όλα μύριζαν γνήσια Ελλάδα. Βέβαια, εντάξει, για να μην ωραιοποιούμε, γιατί αυτό δεν το δικαιούμαστε, στο απόλυτο τα πράγματα, υπήρξαν και, τέλος πάντων, εκείνα που δεν έχουν να κάνουν με το καλύτερο, εικόνες δύσκολες, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα κατάφεραν, δεν ανταποκρίθηκαν, δεν τους έφτασαν, άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια. Εκεί νομίζω ότι τα πήγαμε για μια φορά ακόμη καλά, λειτουργήσε η κοινωνία. Αυτή η άφθαστη σε τέτοια επίπεδα ελληνική κοινωνία, της αλληλοβοήθειας, της αλληλοστήριξης, νομίζω ότι εκείνοι τουλάχιστον που έδειξαν το πρόβλημά τους δεν έμειναν αβοήθητοι. Είναι εικόνες που τις κρατώ καλά στη μνήμη, είναι πολύ φρέσκες. Υπήρξαν στιγμές που πικράθηκα, πολύ πικράθηκα, για αυτό που έβλεπα να συμβαίνει γύρω μου. Υπήρξαν όμως εκεί κοντά σε αυτές τις πικρές στιγμές και άλλες στιγμές γλυκύτατες, παραδείσιες σχεδόν, στιγμές που σε καθιστούν περήφανο, γιατί έβλεπα ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται ακόμη και είναι ομόψυχη. Λοιπόν, θα έχουμε κι άλλο προσκεκλημένο. Αμέσως μετά τις πρώτες διαφημίσεις θα έρθει στο στούντιο ο αγαπητός μας φίλτατος, ο συμπατριώτης μας ο Σταύρος ο Παρχαρίδης, για να μιλήσουμε για μια ταινία η οποία αυτές τις μέρες γυρίζεται εδώ στην ευρύτερη κεντρική Μακεδονία. Προχθές είχαμε γυρίσματα στις παρολύμπιες περιοχές. Μια ταινία εξαιρετική από εκείνες που ο Σταύρος ο Παρχαρίδης συνηθίζει. Είναι από εκείνες που θα διαγωνιστούν στο επόμενο φεστιβάλ δράμας, ένα σημαντικό φεστιβάλ μακεδονικού επίπεδου, το οποίο όμως ανοίγει τα φτερά του και πετάει κυριολεκτικά και πέρα από την πατρίδα μας. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά λοιπόν, μέρα των δημιουργών σήμερα, και επειδή ουσιαστικά νιώθουμε πως η άνοιξη τώρα έχει φτάσει, θα σκορπίσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή για πρώτη μεθεόρτια παρουσία σήμερα όσο γίνεται πιο έντονα αρώματα που μας αξίζουν στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, για να μην λέω πολλά, γιατί δεν είμαι και προετοιμασμένος, θέλω να μου επιτρέψεις μόνο να προμηνύσω τώρα εδώ στον πρόλογο, γιατί αργότερα μπορεί να μας τελειώσουν, να τα ξεχάσουμε, ότι απόψε στις 8 το βράδυ σας περιμένουμε στο πολιτιστικό κέντρο του Νέου Κεραμιδίου, εκεί στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, για μια ολοζώντανη θεατρική παράσταση, μια επιθεωρησούλα τέλος πάντων, την οποία γράψαμε έτσι με τα χέρια μας, καθίσαμε κάτω και στις καλές στιγμές μας που πάντα δημιουργούμε, ετοιμάσαμε και κάτι θεατρικό, εξάλλου αποτελεί από τις προσφυλέστερες συνήθειές μας κάτι τέτοιο. Και σας περιμένουμε σήμερα χωρίς είσοδο, είναι πάντα ελεύθερα εκεί τα πράγματα, δεν πληρώνει κανείς και τίποτε, να απολαύσετε μία επιθεώρηση στα μέτρα μας. Την γράψαμε για να γελάσουμε, γιατί το δίκαιο είμαστε και αυτό, αδερφέ, δεν γίνεται πάντα με το κεφάλι χαμηλά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απόψε λοιπόν σε 8 η ώρα, όσοι έχετε έτσι όρεξη για γέλιο, όσοι τέλος πάντων θέλετε να βγείτε και λίγο από τις παρυφές της πόλης, στο Νέο Κεραμίδι σας περιμένουμε να σας προσφέρουμε, να σας χαρίσουμε πολύ γέλιο μέσα από μια
θεατρική παράσταση, την οποία επιμελήθηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος, σήκωσαν κυριολεκτικά στις πλάτες τους απόλυτοι ερασιτέχνες. Μην περιμένετε επαγγελματικά πράγματα, αλλά θα δείτε ότι θα γελάσουμε. Υπάρχει ο τρόπος, το μυστικό το ξέρουμε καλά και το διαχειριζόμαστε καταλλήλως. Λοιπόν, Γιάννης του Τουτζής, τώρα τι θέλεις, τραγουδήσεις σε αυτές τις μέρες? Ναι. Είχαμε... Επαγγελματικά εννοώ, τραγουδήσεις? Ναι, κάνουμε συνέχεια κάποια live ναι. σε διάφορα μαγαζιά, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και σε διάφορες άλλες πόλεις. Για πες μου λίγο, ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Πού βρίσκεται τώρα το κατεστημένο περί μουσικής? Τι γίνεται με τη διασκέδασή μας? Πάντως δεν υφίσταται αυτό το παλιό, βέβαια εσύ δεν είσαι και μεγάλος ηλικία να τα θυμάσαι. Να περιμένουμε, θυμάμαι τι γινότανε μετά την Ανάσταση, κυριολεκτικά, επειδή είχαμε κλείσει όλοι ένα τραπέζι σε κάποιο μαγαζί, τρέχαμε να προλάβουμε, λες και ποιος ξέρει τι θα γινότανε. Τώρα αυτά απάπαλα, τελειώσαν αυτά. Όχι. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Ναι. Έγινε έτσι μετά την Ανάσταση, υπήρχαν μαγαζιά που είχαν ζωντανή μουσική και περιμέναν τον κόσμο. Σαφέστατα. Ο οποίος αθρώα προσέτρεξε. Φυσικά. Α, έχω χάσει και πολλά επεισόδια. Η προσέλευση ήταν έχω μείνει πίσω. Πέραν του δέοντος. Ναι. Βέβαια. Πέραν του αναμενωμένου. Κανονικά. Ήσουν σε τέτοιο μαγαζί προχθές το βράδυ. Ναι. Για ένα βράδυ όμως, γενικότερα, όλη τη μεγάλη εβδομάδα, αλλά ούτως ή άλλως στα περισσότερα μαγαζιά που θα πας Παρασκευή ή Σάββατο, θα δεις ότι αυτό που επικρατεί είναι το αδιαχώρητο. Γιάννη, κομίζεις σοβαρά πράγματα. Ναι. Ένα τραγούδι λέει ότι, μάλλον μια μαντινάδα, ότι η Μέρκελ, ας πούμε, εμείς πάντα θα περνάμε καλά. Ναι, κόψε το λαιμό σου εσύ, πάρε μας και τα σόρα ναι, για να μην τα περνάμε πράγμα, καλά. Ακριβώς. Ναι, από μία ανάγνωση, από μία πλευρά είναι ό,τι καλύτερο, έτσι, να υπάρχει ο απόλυτος συντηρισμός. Η κρίση, το μόνο πράγμα που δεν έχει πτωήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι η διασκέδαση. Είμαστε λαός που θα βγει, θα διασκεδάσει και ας έχει και 10 για 15 και 20 ευρώ στην τσέπη. Δηλαδή και το ένα ποτό θα βγει να το πιει, δεν θα καθίσει μέσα για κανένα λόγο. Ναι. Αυτό προφανώς το επιχειρούν οι νεότερες ηλικίες, γιατί δεν ξέρω πολύ καλά τι είναι. Δεν μικροί μεγάλοι βγαίνουν έξω. Ναι. Θα το ψάξω λίγο, γιατί τώρα είναι σαν να με κολλάς στον τοίχο, σαν να μου λες, ξέρεις, άκυρα όσα... Βγες Παρασκευή Σάββατο με την κάμερα στα μαγαζιά και... Καλά, έχω γεύση. Εντάξει, όταν μπαίνουμε εκεί στο στενό της αυθονίας, διότι περί αυτού πρόκειται, μιλάμε, δεν βρίσκεις καρέκλα. Μέχρι που κάθεσαι και σκέφτεσαι ότι αν αυτά τα βλέπουν οι δανειστές μας, τρελαίνονται μετά. Σου λέει τι γίνεται με αυτούς εδώ και κάτω. Αυτό. Αν και αυτό αποτελεί το ελάχιστο δικαίωμα να το απολαμβάνει κάποιος στη ζωή του. Η διασκέδαση και ο καφές του Έλληνα είναι ένα κομμάτι το οποίο, ό,τι και να το κάνεις, θα πάει. Μάλιστα. Και ένα παραπάνω, ας πούμε, και Σαλονίκη που φραπές, καλαμάκι, παραλία και πάμε. Ναι. Να σου πω, τώρα επειδή μιλάμε για διπλή ανάγνωση, επιμένω εγώ σε αυτό, να μείνω σε αυτά που μου λες, γιατί αυτά είναι τα ελπιδοφόρα, ότι ξέρεις δεν πτωούμεθα. Τώρα βέβαια, αν το πάμε σε μία άλλη άκρη και σε μία άλλη ανάγνωση, θα πούμε ότι είμαστε και αμετανόητοι, γιατί κάποια στιγμούλα πρέπει λίγο να βάλουμε μία σειρά, μία τάξη. Τι πιστεύεις? Τελευταίοι θα μπουν οι Έλληνες σε τάξη και πάλι αν θα μπουν και η τάξη αυτή θα είναι μια τάξη αταξίας. Ναι. Δεν υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες δεν μπαίνουμε σε καλούπια. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε Αγγλία, ούτε... Ναι, δεν, συμφωνώ πολύ τα μαζί. Που λέμε καθώς... να, ας πούμε, προσπαθούν να μας βάλουν εκεί, μας έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι, ας πούμε, εκεί... Στρατιωτάκια, αλλά δεν. Τον Έλληνα δεν μπορείς να τον κάνεις στρατιωτάκι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και ξέρεις πολύ καλά. Θα βρει και τον τρόπο να πάει και για τον μπανάκι του το καλοκαίρι και για τα ποτά του Παρασκευή Σάββατο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Δεν υπάρχει. Ο Έλληνας δεν κάθεται μέσα. Ναι. Κοίταξε, το προσλαμβάνω σαν αποτέλεσμα. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να καθίσουμε λίγο να το συζητήσουμε, όχι για να είμαστε πιο σοβαροί, γιατί δεν μας χρειάζεται. Και αν θέλεις, επειδή μέσα από αυτήν την εκπομπή και εγώ δίνω τις δικές μου εξετάσεις, έχω αποδειχθεί επαναστάτης, όχι επειδή πρέπει να πω πράγματα αντάρτικα στον κόσμο, αλλά γιατί πραγματικά τα νιώθω. Και εγώ είμαι υπέρ της άτακτης ευταξίας. Αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή ο άνθρωπος, επειδή είναι και προσαρμοστικό, πρέπει να είναι. Mm-hmm. Πρέπει να είναι.
Αν δεν βλάπτει άλλους, έχει το δικαίωμα μέχρι ασυδοσίας. Ειλικρινά το λέω δημόσια μέχρι παρεξηγήσεως. Δεν έχω και κανένα πρόβλημα στο κάτω-κάτω. Συμφωνώ. Αν δεν βλάπτει κάτι άλλο, ή τη γενιά του, ή την επόμενη γενιά, ή αν θέλει αυτό που λέμε την εποχή του, ή αν θέλει εμέσως πριν σαφώς τον ίδιο τον εαυτό μαζί του. Σου. Έτσι. Αν όντως δεν βλάπτουμε κανέναν άλλον, αλλά πολύ φοβάμαι ότι μερικές φορές χρειάζεται λίγη περισσότερη, όχι προσοχή και σοβαρότητα, έτσι όπως ενδεχομένως την εννοούν οι δανειστές μας εμπροκειμένου, γιατί για αυτούς μιλάμε τώρα. Αυτό που άλλαξε στη νύχτα είναι η κατανάλωση. Δηλαδή δεν θα, έπεσε δραματικά. Δεν θα βγει να πιει ένα μπουκάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, το οποιοδήποτε αλκοολούχο ποτό, ναι, σαρδάμε κάνει η γλώσσα μου. Θα βγει να πιει ένα-δύο ποτά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα πάμε σύμφωνα με τις δυνατότητες μας τις οικονομικές, με την τσέπη. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι, απόλυτα με θεώρητο, επαναλαμβάνω, πρώτο... μετά πασχαλινό. Τραγούδι που θα ακούσουμε. Σ' άφησα να επιλέξεις εσύ, έτσι. Ό,τι θεωρείς πρώτο... ότι αρέσει στον κόσμο. Το πρώτο τραγούδι που είχα γράψει με μια καλή φίλη πριν πολλά χρόνια. Τους στίχους είχαμε γράψει μαζί, τη μουσική την έχω γράψει εγώ. Το οποίο λέγεται «Σπασμένα κρύσταλλα». Και ένα τραγούδι αγαπημένο, ίσως και γιατί ήταν και το πρώτο. Μάλιστα. Σ' αγαπώ, φωνάζω, μα ποιος να ακούσει το τραγούδι μου αυτό. Μια καρδιά θα αποκρούσει, μ' αγαπάς, το ξέρω, μα πώς να αντέξω. Έχεις φύγει μακριά και τώρα δε σ' έχω. Σπασμένα κρύσταλλα στο πάτωμα αφημένα. Τα βράδια δύσκολα βολεύονται στο ψέμα. Σπασμένα κρύσταλλα στο πάτωμα αφημένα. Τα βράδια δύσκολα βολεύονται στο ψέμα. Σ' αγαπώ, φωνάζω, μα ποιος να ακούσει. Στο στίχο η φωνή δεν θα υπακούσει. Μ' αγαπάς, το ξέρω, μα πώς να αντέξω. Έχεις φύγει μακριά και τώρα δε σ' έχω. Σπασμένα κρύσταλλα στο πάτωμα αφημένα. Τα βράδια δύσκολα βολεύονται στο ψέμα. Σπασμένα κρύσταλλα στο πάτωμα αφημένα. Τα βράδια δύσκολα βολεύονται στο ψέμα. Σ' αγαπώ, φωνάζω. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι που χρειάζονται περισσότεροι για τα χειροκροτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, δεν έχω πολύ καιρό που σε γνωρίζω, αλλά έχω την εντύπωση ότι είσαι σε ένα δρόμο παραδείσιο, κυριολεκτικά, και όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές σου επιθυμίες και με τις δικές σου, αν θέλεις, βλέψεις, αλλά σε ένα πολύ ποιοτικό δρόμο, και επειδή σπανίζουν αυτοί οι δρόμοι, επειδή και οι καιροί δεν είναι ποιοτικοί, νομίζω ότι έχουμε περισσότερο από όσο ποτέ καθήκον να εμφανίζουμε αυτούς τους δημιουργούς. Και αυτό κάνουμε και σήμερα, να το ξέρεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα πας ψηλά, γιατί το δικαιούσε, γιατί έχεις τέλεια χαρακτηριστικά, ποιοτικότατα, και γιατί δεν κραυγάζεις, γιατί δεν δείχνεις τον εαυτό σου, δεν θυμίζεις κάτι από αυτό το πολύ έτσι φωτισμένο, λαμπερό εννοώ, μέσα σε πολλά φώτα, που έχουμε συνηθίσει τους τελευταίους καιρούς. Κάτι μου φαίνεις από έναν καλλιτέχνη, ο οποίος τέλος πάντων έχει κάτι παραδοσιακό σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχεται στα πράγματα, με τον τρόπο που
μιλάει για τον εαυτό του με τον τρόπο που εμφανίζεται, που παρουσιάζεται. Φέρνεις κάτι έτσι, αυτό που λέμε χαμηλών τόνων και μου αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν για τα καλά σας λόγια και πάλι. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι και τα πολλά, ας πούμε, να λες πολλά και να εκθιάζεις πολύ τον εαυτό σου είναι καλό. Αν έχεις κάποια καλά και κάποια προτερήματα, καλό είναι να τα βλέπουν οι άλλοι και να μιλάνε για σένα με όμορφα λόγια. Ναι. Το να λες από μόνος σου είμαι αυτό, είμαι εκείνο, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, περισσεύει. Συμφωνώ και ακούγεται και πολύ φυσιολογικό έτσι όπως το θέτεις, ότι ένας νορμάλ άνθρωπος αυτό πρέπει να επιχειρεί. Αλλά μίλησα για τους καιρούς μας, όπου πολύ εύκολα ένας άνθρωπος γίνεται το κέντρο των πραγμάτων και εκεί πάμε πάλι σε μια υπερβολή, μια διάθεση ακόμη και από το λεγόμενο κοινό του να ψηλώσει πολύ, γιατί το κοινό μερικές φορές ψηλώνοντας αυτόν που τέλος πάντων αγαπάει και θαυμάζει, νιώθει ότι συμπαρασύρεται και αυτό ψηλότερα. Κάπως έτσι καταλήγουν τα πράγματα. Σε βλέπω εσένα όμως ότι ακολουθάς έναν δρόμο κάπως μοναχικό και κυρίως πέρα από το πολύ φως. Αργά και σταθερά. Ναι. Καλή είναι η συνταγή. Το καλύτερο. Για πες μου λίγο, η σχέση σου με τη μουσική, με την κιθάρα εμπροκειμένο, από πότε κρατάει? Κρατάει 20 χρόνια περίπου, 22, ήμουν 6 χρονών. Γενικότερα με τη μουσική ξεκίνησα από τα 4. Υπήρχε όργανο στο σπίτι? Ναι, το ένασμα ήταν από τη θεία μου. Ναι. Όταν ήμουν 4 χρονών περίπου, ας πούμε, είχε πάρει ένα τμπερλέκι. Και έτσι ξεκίνησα να μπλέκομαι με τη μουσική. Μικρόβιο στο αίμα κατευθείαν και σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω και άλλα όργανα. Έμαθα πιάνο, έμαθα κιθάρα, σαξόφωνο, τύμπανα, μπάσο. Απλά λόγω ενός ατυχήματος που είχα πριν από κάποια χρόνια στο χέρι, ναι. Τώρα πλέον παίζω μόνο κιθάρα. Και ως βασικό όργανο και λίγο τυμπερλέκι. Μάλιστα. Θέλεις να πούμε δύο κουβέντες που θεωρώ ότι τις αξίζει τόσο πολύ για την υπέροχη μαμά που σε γέννησε και σε μεγαλώνει? Μανούλα είναι πάντα μανούλα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι όταν κάποιος είναι γιος της Βιβής της Κοντοπούλου, η οποία είναι μια γνωστότατη μυθιστοριογράφος, φαίνεται ο λίγον πιο φυσιολογικό ότι ακολουθεί και αυτός ένα δικό του τόσο καλλιτεχνικό και τόσο δημιουργικό δρόμο. Εντάξει, η μητέρα μου, τι να πω εγώ για τη μητέρα μου, ας πούμε, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Ναι. Πάντως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε ενεθάρρυνε στο έπακρο, ναι. Έτσι. Ναι. Δεν σε απέκλεισε ποτέ, όχι, γιατί αυτό εννοούσε. Όχι, ίσα-ίσα. Όταν ένας άνθρωπος γνωρίζει την αξία της δημιουργίας, εννοείται ότι είναι ένας στυλοβάτης και ποτέ. Ίσα-ίσα που πριν από 8 χρόνια, 9, που είχα αποφασίσει να κατεβώ στην Αθήνα για να μείνω στην Αθήνα, η μητέρα μου ήταν τότε στο Λονδίνο, στον αδερφό μου, γιατί είναι κλινικός ψυχολόγος. Μάλιστα. Και δουλεύει εκεί. Την παίρνω τηλέφωνο και τη λέω: πότε θα γυρίσεις? Μου λέει: τι θέλεις? Τη λέω: πες μου, τη λέω, πότε θα γυρίσεις, ρε παιδί μου. Μου λέει: ξέρω εγώ, σε 2 εβδομάδες, μου είχε πει. Καλά, τη λέω: σε θέλω μόλις γυρίσεις. Μου λέει: όχι, μου λέει, πες μου τώρα. Τη λέω: δεν σου λέω. Όχι, πες μου. Τέλος πάντων, καλά, τη λέω: θα σου πω, αλλά μη στραβώ, τη λέω πολύ. Αποφάσισα έτσι λέω να φύγω Αθήνα και μου λέει φύγε και έχω μείνει βέβαια και λίγο παγωτό στο τηλέφωνο. Γιατί δεν περίμενες ότι θα σου, ναι, κάπου το επιτρέψει. Κάπως έτσι. Όχι το να σου το επιτρέψει, το πόσο θα, ναι, θυμώσει, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ήταν πάντα δίπλα μου και σε καλές και σε άσχημες στιγμές. Πάντα. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμούλα, αν δεν το έχεις ήδη διαπράξει, θα γράψεις και τραγούδια για την μαμά εμπροκειμένο, έτσι. Όχι, δεν έχει τύχει να γράψω, αλλά ναι. Γιατί όχι. Και ναι. Για τα βιβλία της και για αυτήν. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμη. Αλλά διαλέγεις εντελώς μόνος. Εγώ δεν θα σου παρακαλώ τίποτα, παρότι έχω τις επιθυμίες μου. Θα σας πω ένα δικό μου αγαπημένο, το οποίο κάποια στιγμή μου είχε δώσει και το εισιτήριο, ας πούμε, για κάτι. Και είναι του Λαβρέντη του Μαχαιρίτσα, εκεί στο Νότο λέγεται. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Εκεί στον νότο τρίζει ο θάνατος και η αγάπη κάνει κρότο. Σαν άδειο κάθισμα ταξίδεψα για χρόνια, ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα βρίσκει η νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Εκεί στον νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο. Λουριασμένος σαν δισαύρα στη σκιά του, σαν νόμισμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Χρώμα καντήλια, ανάβει φτώχεια σου τα τάιζε με ζήλια. Μα συλλαβίζαν σ' αγαπώ τα βόγγιτά σου, σαν ένα αρρώστο στην κούνια του μωρό. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Εκεί στον νότο. Μπράβο, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να ψάξω να βρω τα λόγια που σου αξίζουν και θα μείνω εδώ. Θα σε βρούμε μπροστά μας έτσι κι αλλιώς. Είναι μια προσφυλής φράση αυτή, τη συνηθίζω. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν όλα τα χαρίσματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς δώρα είναι. Ο καθής θα κατατάσσει, θα το ρωτήσω το Γιάννη τι ακριβώς πιστεύει περί αυτού. Πάντως, δεν κάνω τίποτε άλλο σε αυτήν την εκπομπή όταν έρχεται η ώρα των δημιουργών, αν θέλετε, του Ευζήν, να δίνουμε το λόγο σε αυτά τα παιδιά που κάτι μέσα μου λέει ότι βοήθησε την κατάσταση, είναι οι επόμενοι, θα τους βρείτε μπροστά σας. Και θα τους βρείτε και θα τους απολαμβάνετε και θα τους χειροκροτάτε και θα νιώθετε και καλά, γιατί είναι όμορφο πράγμα, ένα καταληκτικό συνέστημα που έχει να κάνει με την απόδειξη της προσφοράς σου προς εκείνους οι οποίοι το αξίζουν. Λοιπόν, θα πάμε τώρα για τις όποιες διαφημίσεις. Το εγχείρημα τουλάχιστον είχε ένα πρώτο ευεργετικό, θα έλεγα, ημίωρο, να είμαστε σήμερα δηλαδή εδώ στο απόλυτο με θεόρτιο να είμαστε εδώ κοντά σας. Θα επιστρέψουμε, θα έχουμε κι άλλον προσκεκλημένο από το χώρο της τέχνης, έναν σκηνοθέτη από τους πλέον γνωστούς σε πανελλήνιο επίπεδο. Γίνονται δουλειές αυτήν τον καιρό και επειδή ήμασταν εκεί δίπλα, βέβαια δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε πλάνα, γιατί σήμερα είμαστε εμείς και εμείς.
εδώ στο στούντιο. Ίσως γι' αυτό αποκτά περισσότερη αξία το ότι σήμερα η εκπομπή αποτόλμησε και είναι κοντά σας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.